Καλησπέρα Γιάννη μου. Νομίζω ότι όσοι παρατηρούμε ή τέλος πάντων όσοι παρατηρούν τον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα τελευταία 2,5-3 χρόνια θα γνωρίζουν ότι τις περισσότερες φορές, 9 στις 10 θα έλεγα, ο Παναθηναϊκός όταν βρίσκεται με πλάτη στο τοίχο, όταν προέρχεται από ήττα ή ήττες, πάντα θα βρει τον τρόπο να αντιδράσει. Οπότε νομίζω ότι αυτό που είδαμε απόψε στο χορτάρι του Λεωφόρου ήταν κάτι αναμενόμενο, όπως τα έλεγε και μια ψυχή για να το ελαφρύνει λίγο, τι πιο σύνηθες να συμβεί σε ένα παιχνίδι όπου οι πράσινοι επέστρεψαν στις νίκες, πέτυχαν 4 γκολ, χόρτασαν τον κόσμο του ωραίο ποδόσφαιρο, ειδικά μετά το 2-0 και φυσικά στο τέλος της ημέρας ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο με μια πάρα πολύ καλή επίδοση, 10 νίκες, μία ισοπαλία και 2 ήττες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, άφησαν και πάλι τη διαφορά στο συν 3 από τον Ολυμπιακό και ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μεγάλη υποχρέωση που έχουν μέσα στο Δεκέμβριο για ένα 5 στα 5 με παιχνίδια, με 4 παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα και ένα φυσικά στην Ευρώπη με τη Maccabi Haifa. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα καθαρά στοιχεία του παιχνιδιού, νομίζω ότι ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν για ακόμα μια φορά καταπληκτικός, ένα θηρίο, αδάμαστο, δεν μπορούσαν με τίποτα να τον κάνουν καλά κεντρική αμυντική του όφη. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντική η φάση φυσικά στο 34ο λεπτό σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός δεν μεν ελέγχει το παιχνίδι, κυριαρχεί, έχει ψυχραιμία, υπομονή, φτάνει την μπάλα σωστά από την περιοχή, αλλά εκεί του λείπουν οι σωστές αποφάσεις. Σε μία από αυτές τις φάσεις που είχε απόλυτη υπομονή ο Αϊτόρ, πήρε την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές, έκανε αυτό που δεν έκανε ο Τζούρισιτς σήμερα, δηλαδή γύρισε με πρόσωπο στην θεία, πέταξε την μπάλα κάθετα στον Ιωαννίδη και εκεί το άτσαλο μαρκάρισμα του Πασαλίδη, στον οποίο φυσικά να ευχηθούμε περαστικά για αυτό το κάταγμα που έχει στη μύτη. Άτσαλο μαρκάρισμα απέναντι για τον Παναθηναϊκό, εύστοχη εκτέλεση και νομίζω τα πράγματα εκεί έγιναν φυσικά πιο εύκολα. Ένα κακό δεύτερο, ένα ξεκίνημα μάλλον κακό στο δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα 10 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, αλλά είχε την ευτυχία και την ευλογία, θα πω εγώ, να έχει τον Λοντίγκιν σε ένα πάρα πολύ καλό βράδυ, γιατί είναι σπουδαία η επέμβαση που κάνει και στο δεύτερο λεπτό στο σουτ του Ντίκο και στο 58ο λεπτό στην κεφαλιά του Φελίπε με το σκορ στο 1-0 και εκεί με μια εξαιρετική επιθετική μετάβαση βρίσκεται το δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Αϊτόρ, ο οποίος νομίζω σήμερα σφράγισε την επιστροφή του, κάνει μια εξαιρετική τρίπλα πάνω στο βούρο, τελειώνει ιδανικά τη φάση. Ένα γκολ το οποίο το έψαχνε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, να υπενθυμίσω εγώ εδώ ότι είχε σκοράρει στο παιχνίδι με την Κηφισιά, ακυρώθηκε τον γκολ για offside. Σκόραρε κόντρα στη Βιγιαρεάλ, ακυρώθηκε τον γκολ για offside. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο Μαδριγάλ και σήμερα πέτυχε ένα γκολ το οποίο κλείδωσε τη νίκη και νομίζω θα τον βοηθήσει πάρα πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω είναι ένα πάρτι του Παναθηναϊκού στον αγωνιστικό χώρο. Δεν σταμάτησε, πάτησε περισσότερο το πόδι στο γκάζι, πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ. Αυτό που λες Νίκο, το ότι πάτησε περισσότερο το πόδι στο γκάζι, νομίζω ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί νομίζω ότι έδειχνε και μια επιθυμία των πράσινων να δώσουν διάσταση μεγαλύτερη στην νίκη τους. Το είχαν ανάγκη δηλαδή. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ψυχολογικά περισσότερο. Το ανέβασμα το κυνήγησαν πολύ σήμερα. Έχουμε δει άλλες ομάδες ή και τον Παναθηναϊκό σε άλλες δικές του στιγμές να σου λέει «Α, ωραία, 2-0, το καθάρισα το μάτς, πάμε τώρα να φυλάξουμε και λίγες δυνάμεις». Σήμερα δεν ήταν έτσι η αντιμετώπιση. Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αυτή είναι και μια από τις μεγάλες διαφορές της περσινής έκδοσης του Παναθηναϊκού με την φετινή. Δηλαδή πέρσι, αντίστοιχο παιχνίδι, στο 2-0 ο Παναθηναϊκός, αυτό που λες θα έκανε. Διαχείριση, λίγο πίσω, να περάσει η ώρα, να τελειώσει το μάτς. Ο φετινός Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία, εάν σε βρει μπόσικο, εάν βγάλει το άγχος από πάνω του, γιατί γιατί απόψε ο Παναθηναϊκός είχε άγχος, έτσι φαινόταν αυτό, είναι ικανός να σου βάλει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο γκολ, εξάλλου οι πράσινοι έχουν και την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Από κάτι τέτοια παιχνίδια, από παιχνίδια με ομάδες θεωρητικά μικρότερες, όπου καθαρίζει το μάτς γύρω στο 60-65 και μετά βάζει και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο γκολ, χορταίνοντας τον κόσμο του καλό ποδόσφαιρο. Πολύ σημαντική νίκη, από κάθε άποψη. Πέτυχε και το τέταρτο γκολ ο Ιωαννίδης στο φινάλε, το κερασάκι στην τούρτα, 11 γκολ, έτσι, φέτος, σε όλες τις διοργανώσεις και νομίζω ότι αν το παιδί αυτό, πάνω απ' όλα, να έχει υγεία, εάν συνεχίσει έτσι, το καλοκαίρι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ.
Νόμιζα, γιατί ναι. Από Α και Π θα μπορούσε να έβγαζες και να έλεγες το καλοκαίρι θα αποχωρήσει, αλλά το μάζεψες. Λέω ότι θα πει τώρα, κρατιόμαστε. Όχι, όχι. Εντάξει, αν βρεθεί κάποιο σύλλογος, κάποια ομάδα να δώσει τα χρήματα με τα οποία τον κοστολογεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θέλει να τον πουλήσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Θέλει να χτίσει πάνω του, θέλει να επενδύσει πάνω του, θέλει να είναι η σημαία της ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Αλλά αν βρεθεί κάποιος και okay, σπάσει τον κουμπαρά, θα το δούμε. Αλλά μέχρι τότε θα τον απολαμβάνουμε εδώ, με την πράσινη φανέλα, με το 7 στην πλάτη, να έχει υγεία το παιδί και να συνεχίσει έτσι, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καθοριστικός για τον φετινό Παναθηναϊκό.